Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών θεσπελδίες Παναχάνου και Παναγούρου και Σαυτομητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Σοφίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Πράγματα Θεών δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου πρώτη του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, των Αγίων ενδόξου του Πανεφημένων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αθλής και Αστής Τέλων Ψάντων, του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου Ρανο Φάντορος του Μεγάλου, που τη θεία μου στα ουγέν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Αγιπτιάνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερμάτρος Χαραλάμπους του Ιερματικού, ολίου μου την προστατού τους προστάτες. Τον ευλόγω. Είναι και από εδώ, είναι και από εκεί και από Χαλκιδική. Και λέω, Θεέ μου, τι δώρα είναι αυτά. Να μου φέρω. Α, είναι από, όχι, όχι, δεν πρέπει να πω και το πιο μακρινό μου. Είναι και από Κύπρο. Την αγαπημένη σου. Θα με ξεμυαλίσει τελείως η Κύπρος. Δεν θα τα πω, αν τα πούμε χάρτες. Αυτό που θέλω να σας πω σήμερα, για να μην πω πολλά, να δώσω όλες μου τις ευχές και όλες μου τις προσευχές και όλη μου την αγάπη και όλη μου την έννοια, να μπορέσει να ανοίξει η καρδιά όλων μας και να γίνει φάτνη και να έρθει μέσα ο Χριστός. Και διάβασα κάπου χτες τι ωραίο κείμενάκι ήταν εκείνο. Αν λέει, το ποθήσουμε και το λαχταρίσουμε, ακούστε, θα μας το στείλει το αστέρι ο Θεός για να πάμε εκεί που είναι. Αλλιώς, αν απλά τα γιορτάζουμε γιατί είναι μέρα γιορτής, να φάμε και να πιούμε, κι αν δεν λαχταρίσουμε τον Χριστό, τότε δεν θα μας στείλει κανένα αστέρι και θα παιδευόμαστε από εδώ και από εκεί. Αλλά κι αν ξέραμε τι είναι να βρεις τον Χριστό και να τον βάλεις στην καρδιά σου, τι να πούμε, μωρέ, με τους έρωτες της γης,
οι έρωτες της γης είναι ένα κομμάτι από τον τρελό και τον μεγάλο έρωτα που έχει ο Χριστός για μας. Πήγε, λέει, ο εν σπηλαίο γεννητής και εν φάτνη ανακλητής, τι είπε παρακάτω, δια την ημών σωτηρία. Ήρθε για να μας σώσει και ήρθε και ξεντήθηκε τη δόξα, την άφησε στην άκρη τη δόξα της θεότητος. Γιατί, για να μην μας τρομάξει, γιατί, για να μην μας υποχρεώσει, διότι από τον φόβο και από το μεγαλείο του, υποχρεωτικά θα πηγαίναμε όλοι. Όχι, δεν το θέλει αυτό ο Θεός, δεν το θέλει αυτό ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας θέλει να πάμε και να Του δώσουμε την καρδιά μας. Υιέ μου, παιδί μου, δώσ' μου την καρδία. Δώσ' μου την καρδούλα σου. Δώσ' μου την καρδιά σου. Και αυτή, τι θα την κάνω. Θα την κάνω τόπο που θα κατοικώ μέσα. Όχι μωρέ για να μας στερεί πράγματα. Όλα μας τα έδωσε για να τα γευόμαστε. Αλλά να γευόμαστε και κάτι παραπάνω. Εάν γευόμαστε όλα τα άλλα τα της γης και δεν γευόμαστε τα του ουρανού, τότε είναι φτωχιά η γεύση. Πικρή η γεύση. Άνοστη η γεύση. Και δεν νιώθει τίποτα η καρδιά μας. Ενώ αν γευτούμε τον Χριστό, τότε γεμίζει η ζωή, γεμίζει η καρδιά, γεμίζει η κοινωνία, γεμίζουν οι πάντες. Γιατί τότε μόνο πιάνει ο λόγος μας να πούμε «Ευρήκαμε τον Χριστό». Ποιος είναι, τι είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ. Έρχω και είδε, έλα να δεις, γιατί τότε θα έχουμε γευτεί. Είναι σαν το μέλι, μωρέ, όσο να σου το περιγράψει κάποιος. Δεν θα καταλάβεις πόσο υπέροχο είναι, αν δεν το νιώσεις. Το νιώσεις, το γευτεί, σε τρελάνει. Έτσι θέλει λοιπόν τούτος εδώ ο Χριστός μας να τον αφήσουμε να μας τρελάνει. Να μας τρελάνει! Να μας δοθεί να μας τα δώσει όλα. Όλα θέλει να μας τα δώσει. Εμείς γυρνάμε την πλάτη και μαζεύουμε σκουπίδια από τη ζωή και μετά εν παραγεύσει. Και μετά αναλαμβάνουν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Γιατί δεν έχουμε δυνατή την ψυχή μας. Δεν έχουμε γεμάτη την ψυχή μας. Δεν έχουμε γεμάτη τη ζωή μας. Δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Ποια είναι η Παναγιά. Ποιοι είναι οι άγγελοι. Ποιος είναι ο Θεός. Ποιοι είναι οι Άγιοι. Τι ωραίο πράγμα, όσοι καταφέραμε και ζήσαμε κοντά σε Αγίους. Τι υπέροχο πράγμα. Πόσα έχουμε να θυμηθούμε, πόση λάμψη από τα μάτια τους, από τη ζωή τους, από τα λόγια τους, από την αγκαλιά τους, από την προσευχή τους. Αυτά θέλει να τα χαρίσει στον καθένα μας ο Χριστός. Στον καθένα μας. Στον κάθε ένα από εμάς. Εύχομαι λοιπόν σήμερα να το πάρετε μαζί το Χριστό. Να πάρετε μαζί τη χαρά του Χριστού. Να πάρετε μαζί την ευτυχία του Χριστού. Να πάρετε μαζί τη λαχτάρα του Χριστού. Να πάρετε μαζί το πώς σας αγαπάει ο Χριστός. Και να την πάρετε και στα σπίτια σας και να τους αγκαλιάσετε όλους. Και να γίνετε σήμερα μια μεγάλη αγκαλιά, άδοντας και ψάλλοντας μέσα από την καρδιά μας.
τον Χριστό σαν τους αγγέλους, πώς ενώθηκε ο ύμνος των αγγέλων, των τσοπάνιδων και των μάγων. Ποιοι λείπαν από εκεί, ποιοι λείπανε, ποιοι έλειπαν από τη γέννηση, οι πιστοί, οι καλοί. Οι καλοί δεν ήταν εκεί. Κανένας. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ήταν εκεί η απλή άνθρωποι. Αυτά όλα λοιπόν, πάρτε τα μαζί σας. Και να σας πω και πάλι χίλια ευχαριστώ και να τολμήσω να πω μέσα από την καρδιά μου. Σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου που έχω τόσα μάτια, τόσες αγκαλές, τόσα χαμόγελα στη ζωή μου. Σας τα αναποδίδω όλα σας τα αναποδίδω. Άντε μην πιάσω τα κλάματα. Διευχώ τον Αγίον Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ελάτε μου,